όταν θα γίνουν οι εκλογές στο τέλος της τετραετίας το 2023, να είμαστε και πάλι νικητές. Αν και η νέα παρέμβαση ήρθε κατά τη διάρκεια μιας ακόμα περιοδίας, αυτή τη φορά στην Ανατολική Αττική, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε πως οι περιοδίες δεν συνδέονται με προώρες κάλπες και δήλωσε ότι το 2023 θα είναι η χρονιά των εκλογών. Τους επαναλαμβάνω ότι η δέσμευσή μου ισχύει στο ακέραιο. Είναι εθνικά επιβεβλημένο να πορευτούμε στο επόμενο κρίσιμο διάστημα σε συνθήκες πολιτικής σταθερότητας, την οποία μόνο η σταθερή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας εξασφαλίζει. Και δεν φοβόμαστε τίποτα. Για την αντιπολίτευση όμως, οι συνεχείς παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και οι περιοδίες κυβερνητικών κλιμακίων στην περιφέρεια μυρίζουν προώρες εκλογές. Εκτιμούν ότι περί του αντιθέτου διαβεβαιώσεις πηγάζουν πιθανόν από δημοσκοπικά ευρήματα που δυσκολεύουν τον αρχικό σχεδιασμό και ότι το εκλογικό σενάριο είναι πάντα ανοιχτό. Ο κύριος Μητσοτάκης επαναλαμβάνει πως οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, μήπως και πείσει τους βουλευτές και τους υπουργούς του, αφού ούτε αυτοί δεν τον πιστεύουν. Τη μία μέρα ανακοινώνει υποψήφιους και την άλλη μέρα κόπτεται για την πολιτική σταθερότητα. Αμφιταλαντεύεται γιατί ξέρει ότι όποτε και αν γίνουν εκλογές, θα τελειώσει και ο εφιάλτης με το όνομά του. Υποχρεώθηκε τελικά ο Πρωθυπουργός να διευκρινίσει την πρόθεσή του, αφού δεν έμενε πλέον κανένα περιθώριο πολιτικής εκμετάλλευσης αυτής της φημολογίας. Βέβαια, οι λόγοι τους οποίους επικαλέστηκε ο κύριος Μητσοτάκης για να μην προσφύγει σε εκλογές θα μπορούσαν κάλλιστα να αποτελούν και λόγους πρόωρης προσφυγής στις κάλπες. Όταν ο κύριος Μητσοτάκης αλλά και τα άλλα κόμματα μιλάνε για ανάγκη σταθερότητας εν ώψη του δύσκολου χειμώνα, το μόνο που έχουν στο μυαλό τους είναι το λαό στο περιθώριο, να επιλέγει κάθε φορά τον διαχειριστή του σημερινού αδιέξοδου δρόμου. Για πολλωστή φορά μέσα σε λίγες ημέρες, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης διέψευσε δημοσίως το σενάριο περί πρόωρων εκλογών που οι δικοί του συνεργάτες και οι δικοί του βουλευτές διακινούσαν το τελευταίο χρονικό διάστημα.